Οι πανδημίες και οι θανατηφόροι ιοί αποτελούσαν ανέκαθεν πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς ταινιών. Κάποια φιλμ έμειναν στην ιστορία και επανέρχονται στο προσκήνιο μετά την έκρηξη του κορονοϊού. Δημιούργημα του 2016, η ταινία Πανδημία έχει σύγχρονο άρωμα. Ένας ιός έχει εξαπλωθεί στον πλανήτη και η ανθρωπότητα βρίσκεται στα όρια της επιβίωσής της. Μόνη ελπίδα να βρεθεί το αντίδοτο και να παραμείνουν ασφαλείς οι υγιείς πολίτες. Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Dan Brown, η ταινία Inferno αποτελεί βασική επιλογή των σινεφίλ. Ο Tom Hanks, σε ρόλο καθηγητή στη Φλωρεντία, επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει μια συνωμοσία που απειλεί το μέλλον της ανθρωπότητας. Με εμπλοκή και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ανακαλύπτουν ότι η αλήθεια βρίσκεται στα μυστικά σχέδια ενός δισεκατομμυριούχου, ο οποίος πίστευε πως μια θανατηφόρα πανδημία θα έσωζε τον πλανήτη από τα κακά του υπερπληθυσμού. Γυρισμένη πριν από 25 χρόνια την περίοδο της έξαρσης του έμπολα, η ταινία Outbreak θα μπορούσε να θεωρηθεί προφητική. Ένας θανατηφόρος ιός αποδεκατίζει τους κατοίκους μιας αμερικανικής κομμόπολης και ενώ ένας στρατιωτικός γιατρός προσπαθεί να βρει εμβόλιο, το Πεντάγωνο αποφασίζει να εξαφανίσει την πόλη από τον χάρτη. Στο ίδιο μήκος και το thriller Contagion. Ένας μολυσματικός ιός προκαλεί παγκόσμια φωνική πανδημία. Διάφοροι φορείς υγείας προσπαθούν να την αναχαιτήσουν και να εντοπίσουν το κατάλληλο εμβόλιο. Και όλα αυτά εν μέσω πανικού και του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού των θυμάτων. Ξυπνώντας από κόμμα, ένας νεαρός ανακαλύπτει ένα σχεδόν έρημο Λονδίνο εξαιτίας ενός επικίνδυνου μεταδοτικού ιού που μεταβάλλει τον άνθρωπο σε κτίνος με δολοφονική. Αυτός είναι ο πυρήνας της ταινίας 28 μέρες μετά που το 2002 χαρακτηρίστηκε αριστούργημα. Μια θανατηφόρα επιδημία που μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζόμπι πραγματεύεται και η ταινία Παγκόσμιος Πόλεμος Ζ. Ο Μπραντ Πιτ, ως υπάλληλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ταξιδεύει ανά τον κόσμο αναζητώντας θεραπεία. Στόχος του, να βρει τη λύση και ταυτόχρονα να προστατεύσει την οικογένειά του.